Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ακόμα μία παρουσίαση της εκπομπής «Φιλοκαλούμε μετευτελείας», δηλαδή από το Άιλον δημιουργούμε δημιουργήματα. Και με μεγάλη χαρά σήμερα θα μιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε ένα θρύλο πλέον στο χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, τον συντοπίτη μας Ζήνωνα Σερεπεκλή. Καλώς όρισες, Ζήνωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου. Ο Ζήνωνας γεννήθηκε στην Πάφο. Για μένα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε τη φοιτητική περίοδο με την εξάσκηση του επαγγέλματος και απέδειξε ότι μπορείς να συνεχίσεις να είσαι ιδεολόγος ακόμα και όταν έχεις να κάνεις με τα λεφτά και λειτουργείς σε έναν οικονομικό σύστημα. Ζήνωνα, θα ήθελα, επειδή η ίδια η ζωή σου είναι μια ολόκληρη περιπέτεια, είσαι ένας οδυσσέας, θα ήθελα το πρώτο που θα ξεκινήσουμε να είναι τα παιδικά σου χρόνια και τα βιώματά σου, έτσι με συνοπτικών τρόπων, για να καταλάβαμε πώς κατέληξες στην αρχιτεκτονική που δεν ήταν στα πλάνα σου. Τα παιδικά μου χρόνια, όπως και όλων των έχοντων την ίδια ηλικία μαζί μου στην Πάφο, καταλαβαίνετε ότι ήταν χρόνια που έχουν χαρακτηριστεί εντονότατα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Και αν επιτρέπετε, πότε γεννήθηκες? Γεννήθηκα το 1947 και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν είχα αρχίσει να έχω συνείδηση του κόσμου, εξέσπασε ο αγώνας ο αντιαπικιακός του 55-59. Ναι, και αυτό το γεγονός βεβαίως έχει σφραγίσει ανεξίτηλα όλων των συνειδένε των προσωπικών και πιστεύω και το συλλογικό. Βέβαιως ο καθένας με ξεχωριστών τρόπων έχει βιώσει τα γεγονότα και τα έχει ερμηνεύσει. Άλλα μεγάλα γεγονότα που ήταν νομίζω καθοριστικά στο να διαμορφωθεί ο κόσμος μου ήταν οι σεισμοί. Σεισμός του 1953. Του 1953 και βεβαίως και τα γεγονότα που προκάλεσαν η στέψη της Βασίλισσας που ως γνωστόν μόνο στην Πάφων, από όλη την αυτοκρατορία, έγινε αυτή η αντίδραση. Βέβαια, αυτό είναι το πολιτικό ιστορικό περιβάλλον. Ναι, ναι. Έτσι, για να συνειδητοποιήσουμε και να συγχρονίσουμε τους θεατές μας, όταν απαγχωνίστηκε ο Παγκλιγαρίδης, πόσων χρονών ήσασταν? Κοίταξε, ήμουν στο δημοτικό και ήδη συμμετείχαμε σε λιθοβολισμούς και σε διαδηλώσεις στους δρόμους. Τότε βάζαμε σημαίες στα σχολεία και κλείαν τα σχολεία οι Εγγλέζοι. Δηλαδή, είχαμε μία, θα έλεγα, συμμετοχή στην περιφέρεια του αγώνα ως μαθητές του Δημοτικού. Μάλιστα. Και πάμε γυμνάσιο, διότι εκεί αρχίζει ουσιαστικά η συμμετοχή και η λειτουργία σου μέσα στην πολιτικό χώρο της κοινωνίας της Πάφου, ας το πούμε έτσι. Κοίταξε, στο γυμνάσιο καταλαβαίνεις ότι φτάνουμε πια στο 63. 64, στα γεγονότα εκεί. Σε αυτά αναφέρομαι. Όπου μαθητής τότε μαζί με πολλούς άλλους μετήχα εθελοντικά και έτσι βρέθηκα σε μια συνθήκη γνωστή στους τότε. Βεβαίως οι νεότεροι ίσως δεν ξέρουν πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο δύσκολο τώρα να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή σε ιστορικοπολιτικών επίπεδων. Ο λόγος που τα ρωτώ είναι γιατί είναι το υπόβαθρο από το οποίο, μέσα από το οποίο γεννήθηκε η περίπτωση Ζήνωνα Σερεπεκλή. Λοιπόν, σε μια εφηβική περίοδο ζείτε τα γεγονότα των διακοινωτικών ταραχών, ας το ονομάσουμε έτσι. Ολοκληρώνεται το σχολείο. Τι γίνεται, το γυμνάσιο? Έρχεται η ώρα των σπουδών. Στην ώρα των σπουδών, βεβαίως, εντάξει, πριν την ώρα των σπουδών είχαμε τότε 2 χρόνια υποχρεωτικής θητείας, την οποία υπηρέτησα πλήρως, παρόλο που αν εξασφάλιζα εγγραφή στο Πανεπιστήμιο τότε έκανα θα μπορούσε να απαλλαγείς περιορισμένη θητεία.
Όμως προτίμησα να κάνω όλη τη θητεία, ήταν οι συνθήκες τότε τέτοιες και μετά βεβαίως έφυγα αμέσως για την Αθήνα στην προσπάθεια μου να βρω έναν τρόπο να κάνω μια σπουδή. Είχα ήδη επιλέξει την αρχιτεκτονική από νωρίς, όμως τα γεγονότα του 1963 και των υπόλοιπων ετών τα οποία βίωσα με όλη μου την, τέλος πάντων, μάλλον το πάθος της εφηβείας, δεν μου επέτρεπαν να είμαι καλός μαθητής για να μπορώ να εισαχθώ στο Πολυτεχνείο να κάνω αρχιτεκτονική. Και έτσι, τότε βέβαια δεν είχα και συνείδηση το τι προετοιμασία θα μου έδινε η σχολή Δοξιάδη και εγγράφτηκα στη σχολή Δοξιάδη, την οποία τελειώσα μετά από 2 χρόνια. Αγαπητοί θεατές, ακροατές, όταν λέμε βίωσαν τα γεγονότα, συμμετείχε στις μάχες, έτσι για να έχετε μια αντίληψη των γεγονότων. Η σχολή Δοξιάδη για την εποχή ήταν έτσι μια σημαντική δυνατότητα για τους Κύπριους, διότι οι δυνατότητες, ο κόσμος να σπουδάσει ήταν πάρα πολύ περιορισμένες και δει στα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από πλευράς οικονομικής αλλά και από πλευράς εισδοχής. Τι συμβαίνει μετά το Δοξιάδη, έρχεστε πίσω στην Κύπρο? Στο τελευταίο έτος ένας καθηγητής μου πρότεινε έναν σημαντικό αρχιτέκτονα της εποχής, τον Λίντο Σκουμπέλο, με τον οποίο είχε μιλήσει. Και έτσι μπήκα στο γραφείο του Ηλία του Σκουμπέλου, μιλούμε για τα χρόνια της δικτατορίας και εκεί έμεινα μέχρι τον Φεβρουάριο του 1972 που επιστρέφω στην Κύπρο μετά τα γεγονότα της επιστολής Χωραφά προς τον Μακάριο και της πρώτης απόπειρας πραξικοπήματος που ανετράπη μετά την κινητοποίηση των παφιτών. Των Παφίων προς τη Λευκοσία τότε, εσύ μπορεί να με τα θυμάσαι, είσαι ο μικρότερος. Και ερχόμενος βεβαίως στην Πάφο, αντί της αρχιτεκτονικής, ακολούθησα την πολιτική. Υπό την έννοια του ότι εμπήκα στην ΕΔΕΚ και προσπάθησα να συντάξω ή να ανασυντάξω ορθότερα την ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ. Μιλούμε για τα χρόνια της δράσης της ΟΚΑ Β πια. 72 με 74. Μάλιστα. Η περίοδος αυτή λοιπόν βρίσκει το Ζήνωνα Σερεπεκλίν οργανωμένο, ενταγμένο και αυτά τα έχουμε μάθει από το βιβλίο του που έχει γράψει πρόσφατα τον τίτλο Ζήνωνα. Πολλάκης εις θάνατο. Όπου διαπιστώνουμε ότι ο Ζήνωνας είχε σοβαρή εμπλοκή μέσα στην αντιστασιακή δράση των Παφίων στα γεγονότα προ και μετά το πραξικόπημα. Πείτε μας και λίγα για τις μέρες πραξικόπημα εισβολή, γιατί ξαφνικά σας βρίσκομαι στην Ιταλία, όπου εκεί αρχίζετε σπουδές ακαδημαϊκές στην αρχιτεκτονική κτλ. Σωστά. Όπου αρχίζει πλέον να ανατέλει το άστρο που λέγεται Ζήνων Σερεπεκλής. Καταρχήν δεν θεωρώ τον εαυτό μου άστρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, με τύχα όπως πολλοί άλλοι στα γεγονότα της αντίστασης, ως επαρχιακός γραμματέας της ΕΔΕΚ Πάφου τότε ήμουν ένας από αυτούς που πήγαν το βράδυ του πραξικοπέδου στη Λεμεσόν και που επέστρεψαν την επομένη για να έβγα στο βουνό. Αυτά είναι γνωστά, είναι γραμμένα, υπομένα πάρα πολλές φορές. Εξάλλου δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος να αναφερόμαστε σε προσωπικές, τέλος πάντων, αναφορές. Έκανα ό,τι θεωρούσα τότε ως πρέπον και ως καθήκον ενός πατριώτη. Βεβαίως όταν το 1975 μετά την εισβολή συνειδητοποίησα ότι ο αγώνας θα ήταν υποχρεωτικά μακροχρόνιος και ότι μάλλον θα είχε μία πιο, ας το πούμε, Φινούσα, πολιτική ένταση. Άποψη παρά δυναμική και όντας υποψήφιος βουλευτής με σίγουρη έδρα
στη Βουλή τότε. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, τότε που αναθυμάστε με συμφωνία των μαγαριακών κομμάτων έμεινε ο Δημοκρατικός Σύναγμος εκτός Βουλής, ναι. Διότι το σύστημα τότε το επέτρεπε, ήταν πλειοψηφικό. Πλειοψηφικό. Η ΕΔΕΚ είχε προεξασφαλισμένες 4 έδρες. Η πρώτη ήταν για τον γιατρό, τον Λισταρή, η δεύτερη για τον Τάκη τον Χατζηδημητρίου, η τρίτη για μένα και η τέταρτη για τον Πατρίκη Παύλου, τον δικηγόρο στη Λεμεσό. Εκείνη τη στιγμή, ζυγίζοντας τα πράγματα, σε ηλικία 28 ετών και έχοντας έτσι σαν βάρος το ότι δεν είχα τέλος πάντων ολοκληρώσει το εφηβικό όνειρο της αρχιτεκτονικής, μέσα από μια σειρά τυχαίων γεγονότων, ευρέθηκα γραμμένος στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Στη Ρώμη. Στη Ρώμη, πολιτικές επιστήμες όμως. Έχει σημασία, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Για εξηγήστε μας το. Σημαίνει ότι πήγατε να γίνετε δημοσιογράφος. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική και είχα αρχίσει να αρθρογραφώ κιόλας τότε, σκέφτηκα να πάω πολιτικές επιστήμες και ταυτόχρονα να σπουδάσω και δημοσιογραφία και έτσι γραφτήκα στη σχολή. Βεβαίως έτυχε να είμαι από την πρώτη ημέρα συγκάτοικος με παιδιά της αρχιτεκτονικής που ήταν στο τελευταίο έτος της διπλωματικής και ως παλιός... Ήταν πολιτική ασθένεια. Βοήθησα τους στο σχεδιασμό των εργασιών. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, αυτοί θα γίνουν αρχιτέκτορες και εγώ θα γίνω πολιτικός επιστήμονας, τι είναι αυτό. Και έτσι απεφάσισα να κάνω μεταγραφή. Ήταν μια περιπετειώδης ιστορία η μεταγραφή, διότι δεν ήταν εύκολο πράγμα, για να μην χάσω χρόνο ουσιαστικά. Να μην τα πολυλογούμε, στο τέλος κατόρθωσα να τελειώσω στα 5 χρόνια ακριβώς για να πάρω το δίπλωμα μου στη Ρώμη της αρχιτεκτονικής, πράγμα που ήταν και λίγο σπάνιο, διότι συνήθως το δίπλωμα έκανε αφού τελειώσουν τα 5 χρόνια και μετά άρχισε τη διπλωματική. Ήταν και προορισμός αναδηγής φοιτητών η Ιταλία. Όμως εδώ θα κάνω μια παρένθεση με την έννοια ότι ο αρχιτέκτονας, και θα το αναλύσουμε και ιστερότερα, πρέπει να είναι ένας ευαίσθητος σεισμογράφος των κοινωνικών δρομένων της κοινωνίας, των πολιτικών εξελίξεων. Και ο λόγος που αναφερθήκαμε με τον Ζήνοντα προηγουμένως στην πορεία της ζωής του, την προ της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, είναι διότι στην ουσία αυτά συγκρότησαν έναν υπόβαθρο με έναν άτομο το οποίο ήταν δραστήριο και έντονα συμμετέχων σε όλα τα δρόμενα της εποχής. Αυτός λοιπόν πρέπει να είναι ο αρχιτέκτονας, διότι θα λειτουργήσει και θα παράξει μέσα σε έναν κοινωνικό χώρο και το δημιούργημα του πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες, τη φιλοσοφία, την αίσθηση, με το ιστορικό γίνεσθε. Λοιπόν, Ζήνωνα, κάπου εκεί επιστρέφεις στην Κύπρο και θα έλεγα πεδίο δόξης λαμπρών, διότι τότε η έννοια του αρχιτέκτονα στην Κύπρο δεν υπήρχε. Λίγοι ελάχιστοι αρχιτέκτονες και πάρα πολλοί πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι δημιούργησαν στον κόσμο την αίσθηση ότι οι μηχανικοί είναι που σχεδιάζουν, που δημιουργούν. Για εξηγήστε μας αυτή την πτώση από την Ρώμη, όπου συμβαίνουν τα πάντα. Είναι η καρδιά του design ξαφνικά στην Κύπρο, με παροχημένες αντιλήψεις, με μια λαϊκή αρχιτεκτονική που κάπου σταμάτησε, γιατί ήρθαν οι επαΐοντες, που όπως εξήγησα δεν ήσαν. Σας ακούμε. Καταρχήν να σχολιάσω κάτι σε σχέση με την αρχική σου τοποθέτηση ως προς την κοινωνικότητα, την κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Ναι, πάντα ήμουν προσανατολισμένος προς την κατεύθυνση που λέει ότι η αρχιτεκτονική είναι κατεξοχήν ανθρωποκεντρική επιστήμη και θυμόμουν πάντοτε την προσπάθεια ορισμού της αρχιτεκτονικής που έκανε κάποιος σπουδαίος κοινωνιολόγος λέγοντας ότι η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προβολή των κοινωνικών αντιθέσεων στο έδαφος. Υπό αυτήν την έννοια, το στίγμα της αρχιτεκτονικής μου και της άποψης μου για την αρχιτεκτονική από τον πρώτον καιρό και σαφέστατα έχει να κάνει με το γεγονός
ότι βίωσα πριν τις σπουδές όλα αυτά που περιγράψαμε επί τροχάδιν, διότι μην ξεχνάτε ότι πήγα και σε μια όρεμη ηλικία, δηλαδή στα 28 σπουδάζεις και αντιλαμβάνεσαι τις σπουδές εντελώς διαφορετικά από ότι στα 18. Οπότε με βάση αυτόν το ιδεολογικό στίγμα της ανθρωπογεντρικής άποψης, προσπάθησα από την πρώτη περίοδο που ήρθα στην Κύπρο να δημιουργήσω μια αρχιτεκτονική που να κρατά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, διαλεκτικά με το ένα χέρι την παράδοση και με το άλλο την μοντέρνα, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Δηλαδή, Ζήνωνα, θυμούμαι καλά ότι η διπλωματική σου ήταν για την παλιά Λευκωσία, ναι, η μελέτη. Ναι. Άρα έβαλες συνέδεσες με ισχυρόν τρόπο την παράδοση σε σχέση με την μελλοντική σου πορεία. Ναι. Το ότι η διπλωματική μου είχε να κάνει με το ιστορικό κέντρο της παλιάς Λευκωσίας, είχε να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι τότε είχα ανακαλύψει τον μαγικό κόσμο της ιστορικής εντυχισμένης πόλης, ότι καταλαβαίνεις ότι για μας τότε που ζήσαμε στην Πάφο μέχρι τα 18 μας, η Λευκωσία ήταν μια άγνωστη πόλη, εντελώς άγνωστη. Ελάχιστες ευκαιρίες είχαμε να τη δούμε και μετά βέβαια και με τη διαίρεση της το 63 έγινε ακόμα πιο απρόσιτη. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψω και να γνωρίσω τη Λευκωσία όχι μόνο ως βίωμα μιας πόλης, αλλά και την ιστορία της μέσα από μελέτη, βιβλίο κλπ. Και έτσι εγωιτεύτηκα πάρα πολύ και έκανα μια πολυεπίπεδη, να το πούμε, έρευνα για την διπλωματική μου, η οποία ξεκινούσε από το επίπεδο πόλη και κατέληγε μέχρι το κτίριο. Γιατί ήθελα να έχω και μια συνθετική προσέγγιση. Δεν ήθελα να μείνω στα επίπεδα της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, αλλά να καταλήξω και σε έναν συγκεκριμένο παράδειγμα. Όπου συμφωνείτε ότι στη Λευκωσία, εντός των τυχών, η καταγραμμένη αρχιτεκτονική στην ουσία είναι η προβολή της ιστορίας πάνω στο έδαφος. Πάντα όλο το δομημένο μας περιβάλλον εκφράζει αυτή την αλήθεια, Βαγγέλη. Διότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά συμβολικά στοιχεία του πολιτισμικού, ας το πούμε, επικοδομήματος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Δηλαδή η πόλη, κατά τη γνώμη μου, είναι το πολυπλοκότερο και το πιο σπουδαίο επίτευγμα της ανθρώπινης διάνοιας μετά τη γλώσσα. Δηλαδή θεωρώ ότι το συναρπαστικότερο, το σπουδαιότερο, το πιο καταπληκτικό πράγμα που κατόρθωσε ο άνθρωπος είναι πρώτα απ' όλα η γλώσσα και μετά η γραφή ως συνέχεια. Και η πόλη δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται ταυτόχρονα με τη γραφή, δηλαδή είναι η δε πολυπλοκότητα του φαινομένου είναι τόσο μεγάλη που ναι, αγγίζει ακριβώς την πολυπλοκότητα μιας γλώσσας. Δηλαδή πιστεύετε ότι η πολεοδόμηση και η αρχιτεκτονική, ο χώρος καθορίζουν και έναν τρόπο ζωής ή τέλος πάντων υποθάλπτου? Ναι, χωρίς να σημαίνει όμως ότι μπορούν να ανατρέψουν κοινωνικές σχέσεις και παραγωγικές σχέσεις. Μπορούν να επηρεάσουν ως προς την συνείδηση, την αισθητική, ως προς την ανάγκη ευφορίας σε ένα χώρο. Αλλά σκέψου τη μεγάλη σημασία που έχει ο δομημένος χώρος από την εξής άποψη. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες μας, όλες οι ενέργειες μας, είτε ατομικές, είτε συλλογικές, είτε οικογενειακές, πραγματώνονται στο δομημένο χώρο. Μάλιστα. Ελάχιστον χρόνων είμαστε με τη φύση. Ακόμα και όταν είμαστε με τη φύση, σήμερα είμαστε με μια φύση η οποία είναι εξοπλισμένη πλήρως με την αρχιτεκτονική και με την τεχνολογία. Ελάχιστες φορές θα βρεθούμε στο δάσος μόνοι μας, ας πούμε.
Ωραία. Αυτό θέλω, το ναι, λέω ναι, για να τονίσω την καθοριστική παράμετρο της ζωής μας. Τεράστια σημασία που έχει η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία, τα οποία επέτρεψε μου να πω ότι αρνούμε να τα διαχωρίσω, να τα δω ως ξεχωριστά αντικείμενα. Διότι αυτός ο καταγερματισμός της εξειδίκευσης πολεοδόμος αρχιτέκτονας, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αρχιτέκτονες όψιον πλέον. Αυτό για μένα είναι καταστροφικό για την αρχιτεκτονική παιδεία. Βεβαίως πάμε αλλού τώρα, αλλά ναι, φύγω το... Θα συμφωνήσω, Ζήνωνα, μόνο από πλευράς προσέγγισης του κριτικού λόγου θα έπρεπε να διαχωρίζονται αυτά τα πράγματα. Εγώ, και ας πάμε τώρα στην ουσία του θέματος που σήμερα θα μιλούμε και θα μιλήσουμε, σε γνωρίζω σε έναν παλιό σπιτάκι, να το πω έτσι, πίσω από την Αρχιεπισκοπή, μέσα στην παλιά Λευκοσία. Δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος σου χώρος στον οποίο ξεκίνησε δουλειά. Και ξεκίνασε εκεί την αρχιτεκτονική σου δημιουργία. Πες μας λίγο για αυτή την εποχή, τις εμπειρίες σου, τα πρώτα σου δημιουργήματα, για να συνεχίσουμε να ακολούθως με δημόσια κτίρια κτλ. Είναι γεγονός ότι η επιλογή του να κάνω τότε γραφείο στην παλιά Λευκοσία είχε περισσότερο ιδεολογικά κίνητρα παρά οικονομικά, χωρίς να λέω ότι δεν είχε και οικονομικά, δηλαδή ήταν ένας τρόπος να βρεις νέα εύκολο νοικία, αλλά επίστευα στην αναγκαιότητα τούτη, διότι τότε διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων δεν έμπαινε στην παλιά πόλη. Θεωρούσαν ότι ήταν εκτός κοινωνικού ιστού, διότι... Ήταν ένα γκέτο για την εποχή τότε και γιατί. Βεβαίως, διότι μετά την εισβολή, όλες οι δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με κοινωνική, ας το πούμε, είχαν μια κοινωνικότητα, όπως οι δραστηριότητες διασκέδασης, πολιτιστικές κλπ. Έφυγαμε από την παλιά πόλη και η παλιά πόλη είχε μόνο τεχνίτες, δηλαδή κομοδρόμους παλιούς, μαραγκούς, διότι ήταν οι άνθρωποι που... Ήταν μια βιοτεχνική περιοχή, στο πούμε. Μπράβο. Ήταν μια βιοτεχνική περιοχή και μάλιστα αργότερα δυστυχώς εξελίχθηκε ένα μέρος τυχαίως κοινωνικός σκουπιδότοπος. Θέλω να προσβάλλω κανένα σαφώς, αλλά είχαμε φαινόμενα υποβάθμισης κοινωνικής και δεν είναι η Λευκοσία που βιώνουν τώρα οι νέοι, οι ιστορικοί με τους πεζοδρόμους, με τα καφέ. Που κι αν είναι ενδιαφέρον πλέον. Βέβαια τώρα σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος από τόπος κατανάλωσης να μετατραπεί σε κατανάλωση τόπου, όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Μεγάλη ευθύνη έχει βέβαια η Δημοτική Αρχή κάθε πόλης να ελέγξει, να βάλει ρυθμιστικούς κανόνες, να μην αφήσει μόνο το κεφάλαιο με την τάση του προς το εύκολο κέρδος να καταστρέψει ιστορικά πόλεις με μεγάλων συνέχεια. Βέβαια, οι παφίτες εύχονται τώρα η εμπορική κεντρική περιοχή, η οποία είχε πέσει στην αφάνεια, εύχονται να αποκτήσει τη δόξα της Λίδρας, αλλά απέχουμε ακόμα από το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε. Μίλησε μας, Ζήνωνα, για αρχιτεκτονική. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο Ζήνωνας είναι ένα άτομο με πολλήπλευρες δράσεις, όταν πέρασαν τα πολιτικά γεγονότα και οι ιστορικές δράσεις, ασχολήθηκε με αρχιτεκτονική, με γλυπτική, με συγγραφικό έργο, αλλά μιλήστε μας καθαρά για αρχιτεκτονική τώρα. Έτσι είναι. Τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας. Χαίρεσαι όταν δημιουργείς, ας πούμε, σε γεμίζει. Ποια είναι η σχέση σου με το χαρτί? Θα πω κάτι που θα σκανδαλίσει για να μην ακολουθήσω με την πεπατημένη. Θα μπορούσα εκ των υστέρων, βέβαια, το λέω, να σημειωθεί τούτο, ότι θα μπορούσα να ζήσω και χωρίς αρχιτεκτονική, χωρίς την αρχιτεκτονική. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ενώ η αρχιτεκτονική είναι ακόμα ένα πάθος μεγάλο για μένα και έχω μια ερωτική σχέση μαζί της, με το συνθετική της διάσταση. Έχω δει όμως μέσα από αυτόν το πολυσχηδές και πολύπλευρο που περιγράψες, ότι αν υπάρχει αυτή η γοητεία σε μέναν ακόμα, υπάρχει λόγο και των άλλων
παρεφερόντρα στηριοτήτων. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Συμπληρώνει. Όχι, δεν συμπληρώνει. Είναι λάθος το ρήμα. Δηλαδή η γλυπτική μου, η φωτογραφία μου δεν συμπληρώνουν την αρχιτεκτονική. Είναι μεν παράλληλες, αλλά είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Άρα η διαλεκτική που δημιουργείται είναι μια μη συνειδητή, γι' αυτό και δυσκολεύομαι να εκφράσω το πώς λειτουργεί μέσα μου. Δηλαδή, επειδή εγώ συνθέτω και ενεργώ με βάση μια μέθοδο που έχουν οι παρορμητικοί ανθρώποι, δηλαδή δεν είμαι εγκεφαλικός νοοκρατικός δημιουργός, αφήνω να απελευθερωθεί ό,τι κρυφό μυστικό υπάρχει μέσα μου και έρχομαι μετά να καλέσω την νοοκρατική πλευρά να δει κριτικά αυτό που έκανα μέσα από την αφαίρεση να κάνω τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Δυσκολεύομαι να πω με καθαρότητα, ας πούμε, να εντοπίσω τις δημιουργικές του δαιμονικές καταστάσεις που βρίσκονται πίσω που το έργο μου. Όμως σίγουρα η αρχιτεκτονική είναι μια συναρπαστική τέχνη, είναι μια δραστηριότητα που σου επιτρέπει να αγκαλιάσεις τον κόσμο σφαιρικά. Είναι καταδικασμένη να μείνει στα χρόνια της αναγέννησης, όπου δηλαδή ο αρχιτέκτονας ήταν απ' όλα. Δηλαδή θα πω μια λαϊκή έκφραση, ο αρχιτέκτονας πρέπει να είναι λίγο ξερόλας, δηλαδή να τα ξέρει όλα και μάλιστα λίγο απ' όλα. Και ξέρεις, μπορεί κάποιος να το δει ως προσβλητικό, όμως δεν είναι με αυτήν την έννοια που το λέω. Να φέρω δύο απλά παραδείγματα. Αν κληθείς να κάνεις ένα νοσοκομείο ή ένα σχολείο ή ένα ραφτάδικο ή ένα εργοστάσιο παγωτού, αμέσως, ή ας πούμε ένα κτίριο διοίκησης, αμέσως καταλαβαίνεις ότι ήδη έχεις καλύψει όλες τις επιστήμες. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις ένα νοσοκομείο αν δεν ξέρεις τα ελάχιστα για την ιατρική επιστήμη που έφτασε, τη θεωρία της, τη ψυχολογία του αρρώστου, όλα αυτά. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις ένα σχολείο αν δεν ασχοληθείς με τις εκπαιδευτικές μεθόδους, με τη ψυχολογία του παιδιού, ποια ρόλο παίζουν τα υλικά και τα χρώματα στο παιδί. Δεν μπορεί να κάνεις ένα γήπεδο, ας πούμε, ποδοσφαίρου, εάν δεν μπορεί να συλλάβεις τις ιδιοτροπίες, με την έννοια του έχω ίδιους τρόπους των φιλάθλων και όλα αυτά. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, είναι καταδικασμένη να είναι μια πανεπιστήμη η αρχιτεκτονική, δηλαδή η ευρύτητα της. Γι' αυτόν αντέδρασα πριν, ανεπρόσεξες, έκανα μια έντονη κριτική στον κατακαιρματισμό της τώρα σε ειδικότητες. Βεβαίως όλα αυτά που λέω αναφέρονται στους καλούς αρχιτέκτονες. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι αρχιτέκτονας είναι και αυτόν που περιγράφω. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι καλή τέχνη, όπως και η μουσική, όπως και ο κινηματογράφος. Αλλά δεν μπορεί να λες ο κινηματογράφος είναι τέχνη. Μπάστα. Υπάρχει ο καλός κινηματογράφος και ο κακός κινηματογράφος. Υπάρχουν οι καλοί σκηνοθέτες και οι κακοί σκηνοθέτες. Υπάρχουν οι καλοί μουσικοί και οι κακοί μουσικοί, όπως υπάρχουν και οι καλοί αρχιτέκτονες και οι κακοί αρχιτέκτονες. Αυτό πρέπει να υποθεί, διότι είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει ένας πληθωρισμός, ο οποίος κυρίως αναφέρεται στην παιδεία, και το εννοώ αυτό. Και αυτός ο πληθωρισμός παράγει μαζικά επιστήμονες σε εισαγωγικά, οι οποίοι τολμώ να πω ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν γνώσεις κατώτερες του τριτέου του γυμνασίου της εποχής που σπουδάζαμε εμείς. Υπάρχει μια έκπτωση δηλαδή μεγάλη στην παιδεία,
για να ικανοποιηθεί η μαζικοποίηση του φαινομένου, το δικαίωμα στην παιδεία, δημιούργησε δηλαδή μία και επέτρεψε μου να θεωρώ ότι αυτά που λέω δεν είναι αυθαίρετα, διότι 10 χρόνια στον πανεπιστημιακό χώρο ως καθηγητής είδα φαινόμενα αδιανόητα. Δηλαδή, τριτοετής φοιτητές αρχιτεκτονικής να μην μπορούν να προσδιορίσουν ούτε κατά την πιο απλή έννοια, ας πούμε, την έννοια του βορρά. Έφερα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, τυχαίο. Λυπηρών, αλλά μου δίνεις μια άλλη αφορμή, Ζήνωνα, γιατί είπαμε σήμερα να κάνουμε ανατομία της περίπτωσης σου. Τα τελευταία χρόνια είσαι καθηγητής, διδάσκεις αρχιτεκτονική. Όμως, φαντάζομαι δεν έπαψες ποτέ να είσαι ένας ενδράσει αρχιτέκτονας. Και μάλιστα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, οργανώνεις και ένα γραφείο στην Πάφο. Έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε μερικές αλήθειες. Υπήρξα καθηγητής. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν διδάσκω σε καμία σχολή. Φαίνεται... υπάρχουν κάποιοι περίεργοι λόγοι τους οποίους δεν ξέρω που με κρατήσαν τα τελευταία χρόνια έξω. Βεβαίως είμαι εν δράση, βεβαίως έχω το γραφείο και οι άλλες μου δραστηριότητες όπως το συγγραφικό έργο, η γλυπτική, η φωτογραφία είναι παράλληλα και σε χρόνους. Διότι για μένα υπάρχει χρόνος, υπό την έννοια, ξέρεις, 8 ώρες γραφείων, 8 ώρες. Εγώ είμαι 24 ώρες το 24ωρος, εφόλης της ύλης. Οπότε, αλλά βεβαίως ξέρω να ιεραρχώ. Το γραφείο έχει την πιο σημαντική, ας πούμε, για μένα διάσταση, διότι είναι η έννοια της ευθύνης. Και για το τελευταίο που είπες, ναι, είναι αλήθεια ότι κάνω μια προσπάθεια τώρα να... δημιουργήσω ένα μόνιμο γραφείο στην Πάφο για να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας στην Πάφο. Το εγχείρημα δεν είναι μόνο επαγγελματικό, θα σου πω, Βαγγέλη, είναι και αυτή η νοσταλγία. Αποκατάσταση της κοινωνικής σχέσης με τον γενέθλιον τόπο. Με τον γενέθλιον τόπο και τώρα που έγινε και... έτσι πιο συσταρισμένη η πόλη με όλα αυτά τα έργα. Ελκύει πλέον η Πάφος. Ναι, ναι. Πάντοτε νομίζω, διότι είχε κάποια στοιχεία που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες πόλεις. Πολλοί εμείς οι παφίτες να μην τα βλέπουμε ή να τα βλέπουμε με μεγεθυντικό φαγό λόγω αυταρέσκειας. Ζήνωνα, μπορεί να μας δώσε μας έτσι λίγο νούμερα. Σε πόσους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς κέρδισες, βραβεία κτλ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, παρόλο αυτή την ενασχόληση σου με δημόσια κτίρια, δεν έπαψες ποτέ να σχεδιάζεις για ιδιώτες και να δημιουργείς πραγματικά διαμάντια αρχιτεκτονικής. Τόσο σημαντικό είναι τα νούμερα, γιατί ο απλός θεατής θέλω να καταλάβει καλά όταν λέμε Ζήνωνας. Εντάξει. Έστω και αν δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Ωραία. Για λόγους καθαρά πληροφορίας. Έχω 3 κρατικά βραβεία που είναι ύψιστη τιμή στην Κύπρο, το κρατικό βραβείο, και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχω χάσει τον αριθμό γύρω στα 23, 22, 24, κάπως έτσι. Όταν λέω διακρίσεις, βέβαια εννοώ πρώτο, δεύτερο, ή τρίτον έπαιρνα, το πολύ τρίτο. Ναι, ότι έχεις μια διάκριση. Και βέβαια μια σημαντική διάκριση ήταν η συμμετοχή μας στην έκδοση των φιναλίστ για το 5ο Miss Van der Rohe, ένα ευρωπαϊκό... Αυτό δεν το έχω καλά υπόψη, είναι έτσι σαν πληροφορία. Ναι, το σχολείο της Αυγόρου που ήταν αποτέλεσμα Παγκύπριου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και κερδίσαμε και το πρώτο μας κρατικό βραβείο με τον συνάδελφο τον Μάριο τον Οικονομίδη, υπευλήθη τότε από τον Μακαρίτη, των σπουδαίων φίλων της αρχιτεκτονικής της Κύπρου, τον Σημειοφορίδη. Ήταν η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου
ιστορικά στα Μις Βαντερό. Μάλιστα. Και, διότι η Κύπρος δεν ήταν ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε κατορθώσει, είναι η μόνη φορά από τότε, να κερδίσουμε μια θέση στους φιναλίστ και έτσι είναι δημοσιωμένο το σχολείο και στο κατάλογο του 5ου βραβείου Μις Βαντερό. Όπως τα έχετε δει, αγαπητοί φίλοι, στο φόντο πίσω μας δεν έχουν σταματήσει να προβάλλονται έργα και φωτογραφίες από δημιουργήματα του Ζήνωνα Σερεπεκλή. Χάρηκα που είχαμε την ευκαιρία σήμερα έτσι να μάθουμε κάτι περισσότερο, κάποιες πτυχές από την πορεία και την προσωπικότητα του Ζήνωνα Σερεπεκλή. Θα είναι πάντα καλοδεχούμενος εδώ στο σταθμό μας όποτε θέλει να προβάλλει μια άποψη, μια παρέμβαση κτλ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο γραφείο της ΠΑΦΟΥ. Για τους φίλους παφίτες υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν το Ζήνωνα Σερεπεκλή για τα αρχιτεκτονήματα τους πλέον. Και για μας είναι μεγάλη χαρά ότι πνευματικοί άνθρωποι της δικής σου διάστασης Ζήνωνα μαζεύονται στην ΠΑΦΟ. Η ΠΑΦΟΣ ελκύει, ο χώρος πλέον ελκύει και ανακαλεί στο χώρο τους παφίτες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω τη δυνατότητα για μια τελευταία έτσι, κατάθεση και θα χαρώ πάρα πολύ για το ότι θα είμαστε μαζί στην πόλη μας που άρχισε πλέον να φαντάζει κατά πώς την οραματιστήκαμε. Λοιπόν, δικός ο χρόνος για να ολοκληρώσουμε, διότι ο χρόνος αδυσόπιτος. Ευαγγέλη μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή. Και τα συγχαρητήρια τα επιστρέφω για αυτήν την προσπάθεια κοινωνική και δημοσίας σημασίας που κάνεις και εύχομαι στο σταθμό και σε σένα προσωπικά ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ ξανά για τα πολύ επενετικά σου λόγια και για την πρόσκληση. Να σε καλά, Ζήνωνα, και μου δίνεις αφορμή έτσι το αποχαιρετιστήριο να είναι ότι πιστεύουμε στην επικοινωνία. Πιστεύουμε στον διάλογο, στην κριτική, στις συγκρούσεις. Πιστεύουμε στις συγκρούσεις. Η δημοκρατία λειτουργά μέσα από τις αντιθέσεις. Και όποτε η δημοκρατία λειτουργεί σωστά, με πληροφορημένο και συγκρουσιακό πολίτη, δεν γίνονται τα μεγάλα ιστορικά λάθη που όντως διαπράξαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα Ζήνωνα και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.